Καλησπέρα σας, κύριε Σκολαρίκο. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, και στους ακροατές σας. Λοιπόν, το δοκίμιο αυτό ιστορίας, έχουμε την εντύπωση ότι, από όσα έχουμε διαβάσει σχετικά με αυτό, ότι θα καταγράψει ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο μέρος της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και της Ελλάδας, για τα χρόνια από το 18 στο 49. Κάνουμε λάθος. Και μπορούμε να πούμε ότι θα καταγράψει και νωρίτερα το 1918, ναι, με την έννοια ότι αυτό το τετράτομο έργο ξεκινάει με την καταγραφή των πρώτων σοσιαλιστικών ομάδων, ομίλων, εργατικών συνδικάτων και εργατικών κέντρων, για να δει ακριβώς μια πορεία γεγονότων που κατέληξε στην ίδρυση του ΚΚΕ το 1918. Και ακριβώς μέσα σε αυτή την πορεία βλέπει και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και τις οικονομικές και τις πολιτικές εξελίξεις και τις εξελίξεις σε διεθνές πλαίσιο, για να μπορέσει ακριβώς να τοποθετήσει την ιστορία του ΚΚΕ. Και φυσικά συνεχίζει με την πολιτάρικη και ηρωική διαδρομή του ΚΚΕ στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και καταλήγει με την μεγάλη δεκαετία του 1940, μια δεκαετία πολύ πυκνή σε γεγονότα και μια δεκαετία που η εργατική τάξη και ο λαός βγήκε στο προσκήνιο της ιστορίας. Και καθοριστική και για την εξέλιξη της χώρας. Βεβαίως. Και φυσικά και δυστυχώς τα συνθήματα της εποχής τα επιστρέφουν τώρα στο σύγχρονο πολιτικό βίο με πολύ επιθετικό τρόπο, αλλά ας μην το σχολιάσουμε αυτό τώρα. Έχουμε λοιπόν 4 τόμους. Όχι, αν θέλετε να το σχολιάσουμε. Γιατί... Αν έχετε, ναι, νομίζω... αν έχετε... Φυσικά. Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια ιστορία που επαναλαμβάνεται ως φάρσα προς χάρη της πολιτικής πόλωσης προεκλογικής. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μια πλευρά η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για κομμουνιστές. Δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει προωθήσει όλα τα μέτρα που επιδίωκε η αστική τάξη, που έχει αποδεχτεί τις υπεργαλιστικές συμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ καμώνεται ακριβώς ότι είναι η συνέχεια του ΕΑΜ και του αριστερού κινήματος γενικά και αόριστα, τη στιγμή που αυτό το κίνημα βρέθηκε απέναντι σε όλες τις αστικές δυνάμεις της χώρας, όταν μιλάμε για το ΕΑΜ και τον ΚΚΕ τη δεκαετία του 40, και ταυτόχρονα κόντρα σε όλες τις υπεργαλιστικές συμμαχίες της εποχής του. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε για μια φάρσα. Μια φάρσα όμως χρήσιμη στο πολιτικό σύστημα, ακριβώς για να μπορέσει να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση στο βαθμό που σε στρατηγικό επίπεδο οι επιδιώξεις είναι κοινές, και από την άλλη μια φάρσα κάτω από την οποία κρύβονται διαφορετικές στοιχεύσεις και συμφέροντα που όμως όλα, ναι, βρίσκονται ενάντια στο λαό και την εργατική τάξη. Θα ξεφύγουμε για λίγο από το δοκίμιο ιστορίας, αλλά δεν είναι. Όταν ο Μάκης Βορύδης λέει ότι πρέπει να ληφθούν οι θεσμικές εκείνες αποφάσεις που δεν θα επιτρέψουν ξανά την άνοδο αριστερών κομμάτων στην εξουσία. Θεωρείτε ότι και αυτό είναι στην κατηγορία της φάρσας ή είναι ένα αίτημα που θα δούμε να υλοποιείται το επόμενο διάστημα? Μην δούμε και απαγορεύσεις. Δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ευρώπη αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Και μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε αυτό επανερχόμενοι και στο δοκίμιο μέσα φυσικά από ένα ιστορικό παράδειγμα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, οι ακροατές μας τα πασχίζουν για τέτοιες συζητήσεις και τις αναφορές. Σας ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, όταν έχουμε μια περίοδο έντονων, αν θέλετε, αντιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που λέμε εμείς, ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα, όλες οι χώρες παίρνουν ταυτόχρονα μέτρα απέναντι στους αντιπάλους τους, στα άλλα καπιταλιστικά κράτη, και ταυτόχρονα μέτρα απέναντι σε αυτό που ονομάζεται εσωτερικός εχθρός, ταξικός εχθρός. Mm-hmm. Για παράδειγμα, λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 30, πέρα από τα μέτρα που λήφθηκαν ενάντια στα κομμουνιστικά κόμματα σε φασιστικά καθεστώτα ή σε δικτακτορίες της εποχής, στρατιωτικού ή μη τύπου, μέτρα ενάντια στα κομμουνιστικά κόμματα έχουμε και στις λεγόμενες δημοκρατίες. Παραδείγματος χάρη, το Σεπτέμβριο του 1939, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα βγήκε παράνομο από την κυβέρνηση Νταλαντιέ, μια κυβέρνηση που είχε προκύψει από την ίδια Βουλή, που είχε προκύψει και η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου που στήριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Με αυτή την έννοια, η αντιπαράθεση με αυτό που πραγματικά είναι ο εσωτερικός ταξικός εχθρός και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε περίοδο ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και με θεσμική προέκταση, αν θέλετε, μπορεί να υπάρξει. Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου φάρσα και υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέγατε κι εσείς νωρίτερα.
Μόνο που αυτό το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε και χώρες που έχουν θέσεις απαγόρευσης τα κομμουνιστικά κόμματα, τα αποδέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε την επίσκεψη στην Ουκρανία, όπου mm-hmm. δεν έχουμε απλά απαγόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, είχαμε και συγκεκριμένες διώξεις. Καλά, η Ουκρανία έχει περάσει σε άλλη σφαίρα πλέον. Ναι, παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας πολιτικός φορέας που διαχωρίζεται από αυτά. Mm-hmm. Ίσα-ίσα ακριβώς αποδεχόμενος τον ευρωμονόδρομο, το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφιλιώνει με τέτοια φαινόμενα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε για πάρα πολλή ώρα, αλλά θα ήθελα λίγο να δούμε και το ζήτημα της ιστορίας, ειδικά στον τέταρτο τόμο που είναι, προλαμβάνεται μέσα, είναι η εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, δηλαδή αναφέρεται και στον Εμφύλιο. Και πρόσφατα είχαμε και ένα ξέσπασμα στην ΕΡΤ, γιατί υπήρχε συμμετοχή με εκπρόσωπο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κατηγορήθηκε η ΕΡΤ για μεροληψία. Ναι. Και μάλιστα έγινε και λόγος αντικείμενο αυτό αναφοράς και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ο ίδιος ήμουν στη. Ναι, το γνωρίζω, όμως, φυσικά. Ένας άλλος. Και μετά και μάλιστα ο Κουκουή στο παρελθόν κατηγορεί στην ΕΡΤ πολλές φορές ότι μεροληπτεί κτλ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν και τη δικιά σας άποψη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η ΕΡΤ έχει κάνει μια σειρά εκπομπές που αφορούν την ιστορία του Κουκουέ, όπου μιλούν πολλοί και διάφοροι πέρα από το Κουκουέ. Και μετά από παρέμβαση και του κόμματος στο προηγούμενο διάστημα, μετά από αρκετές εκπομπές φιλοξενήθηκε και εκπρόσωπος του Κουκουέ. Η εκπομπή αυτή σε καμία περίπτωση δεν πήρε τη θέση του Κουκουέ και την αποτίμηση που κάνει το Κουκουέ στην ιστορία. Ίσα-ίσα ακούστηκαν και άλλες απόψεις, πολλές από τις οποίες μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Mm. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι εντάσσεται σε αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή σε μια προσπάθεια στημένης αντιπαράθεσης, όπου η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθεί να συσπηρώνει. Δηλαδή αυτό που ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, τέλος πρωθυπουργός, ότι κλαίνε στην ΕΡΤ γιατί επειδή χάσε τον Εμφύλιο, είναι στημένη αντιπαράθεση. Ναι, το οργάνωσε. Ποιος, οι παρουσιαστές με τον Σαμαρά? Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν λέω αυτό. Εγώ νομίζω ότι οι παρουσιαστές απλά. Μπήκε ένας υπότιτλος την ώρα που μιλήσω εγώ με το θέμα για το ίδιο το ΕΑΜ έχασε τη μάχη της Αθήνας. Και μπήκε καλός ή κακός αυτός ο υπότιτλος. Ναι. Δεν λέω ότι το οργάνωσε κανένας με κανέναν. Ναι. Έγινε μια εκμετάλλευση όμως αυτού του ζητήματος από το Σαμαρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσω κάτι για να επανέλθω πριν ναι. για να γίνω αντιληπτός. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχει διαφορετική καταβολή και διαφορετικές πιθανά επιμέρους επεξεργασίες μεταξύ των κομμάτων. Καθώς και υπαρκτά διαφορετικά συμφέροντα. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι είναι ίδιοι απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα που είναι το βασικό και δεύτερον δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να στραφούν απέναντί του. Αυτό λέω. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ούτε φυσικά ότι είναι μια οργανωμένη συμπαιγνία. Απλά λέω ότι αυτή η διαδικασία βολεύει και τους δύο. Μας ρωτάνε τώρα οι ακροατές πού μπορούν να βρουν το δοκίμιο ιστορίας. Αν είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αν πρέπει να πάνε μόνο στη σύγχρονη εποχή. Διατίθεται από τη σύγχρονη εποχή και φυσικά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία που συνεργάζεται η σύγχρονη εποχή. Α, ωραία, στην Αθήνα και στην επαρχία. Γιατί ξέρετε, είναι και λίγο ταλαιπωρία πλέον για πολλοί κόσμο, δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα. Γι' αυτό ρωτάνε. Και την τιμή. Νομίζω η αρχική τιμή είναι 30 ευρώ. Γιατί και άνθρωποι, ξέρετε, δυσκολεύονται σε αυτά τα χρόνια. Και για τους 4 τόμους. Ναι, κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι 30 ευρώ για τους 4 τόμους. Ναι, είναι ένα τετράτομο έργο. 30 ευρώ είναι κάθε τόμος. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι 30, νομίζω ότι είναι 80 στο σύνολο. 80 στο σύνολο. Τώρα δεν ξέρω κάθε τόμος αν έχει κάποια άλλη τιμή ξεχωριστή. Ωραία. Τέλεια. Τουλάχιστον ξέρουν οι ακροατές μας που μπορούν να τους βρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την αυριανή παρουσίαση. Διότι θα πρέπει να ακούγονται, η αλήθεια είναι να ακούγονται όλες. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία ακριβώς θα μπορέσει σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια πολυτάραχη περίοδο με σημαντική συμβολή του Κουκουέ στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, να αναδείξει τους πολλαπλούς παράγοντες που επέδρασαν σε αυτή τη διαδρομή και φυσικά πώς αυτή η διαδρομή του Κουκουέ επηρέασε και την ιστορία της χώρας και φυσικά επηρεάστηκε και από αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.